Τον Απρίλιο του 2009, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κώστας Καραμαλής, και Υπουργός των Εξωτερικών, τον Ραπακογιάννη, πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στην Αλβανία. Μετά από 2,5 χρόνια διαπραγματεύσεων, οι δύο χώρες υπογράφουν τη συμφωνία για την ΑΟΣ στη θαλάσσια περιοχή που τις ενώνει. Οι Υπουργοί των Εξωτερικών βάζουν τις υπογραφές. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η συμφωνία ήταν πραγματικά state of the art συμφωνία. Είχαμε καταφέρει να πετύχουμε όλους τους στόχους της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και μια δουλειά υποδομής, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη για τις σχέσεις των δύο χωρών. Μετά την πανηγυρική υπογραφή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκφωνεί για πρώτη φορά λόγο στο Αλβανικό Κοινοβούλιο. Δύο όμως μήνες μετά, τον Ιούνιο του 2009, και ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών έχει παραλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου, πραγματοποιούνται εκλογές στην Αλβανία. Το κόμμα του Σαλί Μπερίσα κερδίζει πάλι, όμως το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης στέλνει την απόφαση για την ΑΟΣ στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας, το οποίο την ακυρώνει. Και τότε υπήρξε αντίδραση από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο βγήκε με το επιχείρημα ότι τα πήρε όλα η Ελλάδα και ότι δεν έπρεπε να είχε υπογραφή και κάτι τέτοια πολιτικά. Δεν είχα καμία αμφιβολία, δεν είχα απόδειξη, αλλά δεν είχα καμία αμφιβολία ότι η συμφωνία αυτή είχε ενοχλήσει. Και είχε ενοχλήσει διότι θα ήταν προηγούμενο. Είχε ενοχλήσει και την Τουρκία. Γίνεται γνωστό, για να το γνωρίζω εγώ επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι το γνώριζαν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι οι Τούρκοι παρενέβησαν πολύ δυνατά δωροδοκώντας και βουλευτές και, συγγνώμη, και δικαστές. Και έτσι προέκυψε ένα κλίμα το οποίο κατέληξε στην απόφαση που κατέληξε. Εν πάση περιπτώσει πήγαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας και αν μέμφωμε την κυβέρνηση Παπανδρέου σε ένα από τα πολλά θέματα που τη μέμφωμε είναι ότι δεν έκανε τίποτα προς την την μεριά της Αλβανίας για να ξαναλειτουργήσει, να δούμε τι ήταν ακριβώς αυτές οι δικαιολογίες που βρήκε το Συνταγματικό Δικαστήριο και να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, γιατί πρέπει να προχωρήσει, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Η Ελλάδα όμως δεν έχει καταφέρει να οριοθετήσει ΑΟΣ ούτε με τη Λιβύη ούτε και με την Αίγυπτο, παρά τις αντίστοιχες επιτυχίες της Κύπρου. Για την Αίγυπτο, γιατί δεν προχώρησε? Προχωρούσε και με την Αίγυπτο, κάποια στιγμή προχωρούσε καλά. Μετά υπήρξε μια επιβράδυνση. Πάλι υπήρχαν οι αντιδράσεις. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πεζότανε. Εμείς δεν είχαμε βάλει στόχο την ΑΟΣ. Εμείς είχαμε βάλει στόχο τη Φαλοκρηπίδα από την αρχή, διότι η ΑΟΣ, εάν λύσεις το θέμα της Φαλοκρηπίδας, η ΑΟΣ είναι το εύκολο. Δηλαδή, πηγαίναμε για να οριοθετήσουμε τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Ο Χρήστος Ρωσάκης αναρωτιέται, όταν εδώ και 40 χρόνια δεν έχουμε λύσει το θέμα της υφαλοκρηπίδας, γιατί να προσθέσουμε και ένα νέο παράγοντα στις διαπραγματεύσεις? Οπότε, ένας λογικός άνθρωπος διερωτάται. Μήπως η προσθήκη μιας νέας ζώνης ως ένα καινούριο όραμα οδηγηθεί τελικά στο ίδιο αποτέλεσμα που έχουν οδηγηθεί και οι υπόλοιπες καταστάσεις? Ο Σταύρος Λιγερός έχει διαφορετική άποψη και θεωρεί ότι είναι προς όφελος της Ελλάδας να ανακηρύξει την ΑΟΣ της. Η ΑΟΣ είναι μία έννοια η οποία μπορεί να μας δώσει ορισμένα πλεονεκτήματα. Τίποτα περισσότερο. Δεν καταλαβαίνω όμως για ποιο λόγο να μην αντλήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα που μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Η δήλωση του νέου Υπουργού των Εξωτερικών, κ. Σταύρου Δήμα, ήταν όμως σαφής. Η πολιτική της Ελλάδος είναι η οριοθέτηση όλων των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές της. Βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και στη Βουλή και ο Σαμαράς και ο Δήμας είπαν ότι θέλουν να προχωρήσουμε άμεσα με την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρουν? Πιστεύετε γιατί βάζουν αυτό σαν στην πρώτη γραμμή, σαν προτεραιότητα? Τους εύχομαι καλή επιτυχία αν θέλουν να το κάνουν. Θα είναι μια αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής να ξεκινήσεις να οριοθετήσεις ΑΟΣ προς Ανατολάς, φαντάζομαι εννοείται τώρα.
Εμείς είχαμε την άποψη ότι αυτό πρέπει να λυθεί μαζί με το θέμα της φαλοκρηπίδας. Δηλαδή, μία και καλή, το μείζον να λυθεί, ότι το έλασον ήταν η ΑΟΣ. Εάν αυτό τώρα σήμερα θέλει ο κύριος Δήμας να το αλλάξει, είναι αναφέρετο δικαίωμά του.